Θανάση Δρούγο, γεωστρατηγό αναλυτή. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, μου, καλησπέρα. Είναι σοβαρό, είναι μεγάλο ερώτημα το τι θα κάνει ο Biden με τον ναι, ΝΑΤΟ. Ναι, και θα σου αρχίσω λίγο πριν έρθω στα ευρωπαϊκά, επειδή παρακολουθώ και έχω συνεχίσει, πίστευε με ειλικρινά το λέω, επαφές και πολλά email από την ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των δύο προέδρων και από ανθρώπους που θα έρθουν στην εξουσία με τον Biden. Θα σου αρχίσω λίγο με το θέμα του Ιράν και αμέσως μετά θα έρθω λίγο Ιράν και Ισραήλ, γιατί θα έχουμε και εκλογές στο Ισραήλ πάλι, δυστυχώς. Ναι, ναι, ναι. Και αμέσως μετά θα έρθω στα ευρωατλαντικά. Πρώτα απ' όλα να δούμε το εξής. Ανησυχεί πάρα πολύ το Ισραήλ, πάρα πολύ. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι όπως ο Τόνι Μπλίνκεν, ξέρω εγώ, ο Τζακ Σάλιβαν κτλ., άνθρωποι του Biden και του Ομπάμα που θα έρθουν στην εξουσία, έχουν ρίζες και ισχυρές σχέσεις με το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο Ισραήλ, όχι μόνο λόγω της ρευστής κατάστασης που επικρατεί μεταξύ Μπένι Γκάντς και Νετανιάχου και το ενδεχόμενο μέσα σε δύο χρόνια τέταρτης εκλογικής αναμέτρησης, αλλά ανησυχούν πάρα πολύ γιατί ο Biden ήδη έχει στείλει, και τουλάχιστον όπως μιλώ με βάση email, έχει στείλει ήδη δύο ανθρώπους οι οποίοι σε χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν ανοίξει επαφές με το Ιράν. Με σκοπό αυτή τη στιγμή να επανέλθουμε στην γραμμή Ομπάμα του 2015. Δεν έχουν καλό προηγούμενο οι δημοκρατικοί με το Ισραήλ. Έτσι και στην κυβέρνηση Ομπάμα ήταν πολύ χάλια σχέση. Και η Χίλαρη, βέβαια. Σωστό. Και ο Ομπάμα και η Χίλαρη και τότε υπουργό εξωτάμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών, Άστον Κάρτερ και πολλοί άλλοι. Άλλη πολιτική με του Παλαιστινίου, άλλη πολιτική με του Άραβε γενικώ, άλλη πολιτική με το Ιράν ειδικώ. Ιδιαίτερα σημείο το Ισραήλ ανησυχεί για το γεγονό ότι. Ας πούμε, το θέμα ο Τραμπ, ό,τι και να λέμε τώρα, είχε επιβάλει μια σειρά πολύ σκληρών κυρώσεων, έτσι, στο Ιράν εννοώ, το οποίο είχε πιέσει πάρα πολύ την κατάσταση και ούτε πολύ η οικονομία του Ιράν είχε οδηγηθεί σε αδίέξοδα. Τώρα αυτή τη στιγμή το Ιράν πού στηρίζεται? Ένας αναλυτής πώς το βλέπει? Το Ιράν στηρίζεται στο πυρηνικό πρόγραμμα, ένα, στο πυραυλικό πρόγραμμα, αυτό το οποίο δεν το έχουν αγγίξει ακόμα, και στην επέκταση την οποία κάνει στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, το Ιράν μέσα στο 2020, αν το σκεφτείς, έχει χάσει δύο, ας πούμε, κορυφαία στελέχη του. Ένας είναι ο Σολεϊμανί, τον Ιανουάριο που μας πέρασε από αμερικανικό ντρόουν στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Και όταν λέμε Σολεϊμανί, μιλάμε για έναν άνθρωπο που, ας πούμε, έλεγχε τη Μέση Ανατολή και όλες τις σιητικές, ριζοσπαστικές, τρομοκρατικές, ακραίες οργανώσεις. Πήγαινε μεταξύ Εμένης, Λιβάνου, Ιράκ, Συρίας και έπαιζε καθοριστικό ρόλο για τα ιρανικά συμφέροντα. Ο διάδοχος του Ογκανί και ο Σαλαμί στην επαναστατική φρουρά, αυτοί οι δύο δεν έχουν το επίπεδο του Σολεϊμανί. Τώρα να λέμε τα πράγματα τι ακριβώς είναι το ένα και ο άλλο. Ο Φαχριζαντέχ, που προημερών υπήρξε το θύμα της χωνικής ενέδρας, προφανώς θα αντικατασταθεί, αλλά να μπορούμε να σου πω κάτι, επειδή τα παρακολουθώ αυτά τα περίεργα πυρηνικά προγράμματα του Πακιστάν, του Ιράν, της Βόρειας Κορέας, και θα αντικατασταθεί, αλλά δεν έχει εκείνη την προσωπικότητα την οποία είχε ο άνθρωπος που λεγόταν Φαχριζαντέχ, ο οποίος μιλούσε κατευθείαν και έπαιρνε εντολές από τον πνευματικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ήταν τόσο ψηλά στις διασυνδέσεις αυτών των δύο δολοφονηθέντων, που οπωσδήποτε ας μη αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, αν προσέξει ο Μπάιντεν χθες για το θέμα του Φαχριζαντέχ, δεν τοποθετήθηκε ευθέως να την καταδικάσει την ενέργεια, ούτε και να πει ότι είναι μια χαρά όλα. Είπα στη στιγμή ότι εμείς θα επιστρέψουμε σε εκείνα τα οποία είχαν γίνει πριν το 2015 με τη γνωστή συμφωνία των πέντε μονίμων κρατών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της Γερμανίας με το Ιράν. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, Λάμπρος. Το Ιράν έχει εκλογές τον Ιούνιο. Μας έρχεται προεδρικές. Ο Ρουχανί δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, γιατί ήταν ήδη δύο φορές. Ως εκ τούτου έχουμε τώρα τι βγαίνει μπροστά. Βγαίνει η αλλαγή της τάσης Biden και των συμβούλων του απέναντι στο Ιράν, που προβληματίζει υπερέντονα τους Ισραηλινούς. Δεύτερον, αν πάμε υπολογικά, θα πάμε σε Απρίλιο εκλογές στο Ισραήλ, με το τοπίο τελείως περίπλοκο, γιατί μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι ο Νετανιάχου χθες το βράδυ κατηγόρησε τον Μπένι Γκάντς, αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό άμυνας, ότι έχει κάνει συνασπισμό με την αντιπολίτευση και δεν είναι σε συνασπισμό κυβερνητικό μαζί του, αλλά συζητάει με τον Λάπιντ, τον κάποτε υπουργό οικονομικών και αρχηγό της αντιπολίτευσης, και τον Ναφτάλι Μπένετ, τον σκληροπυρηνικό, ο οποίος τα έχει γυρίσει από τα δεξιά, πιο πολύ να είναι τώρα με τον Γκάντς. Άρα αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και έχουν και τις εκλογές μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου, που θα είναι και προεκλογική κατάσταση. Θα είναι καθοριστική για το τι θα γίνει στο Ισραήλ εκεί πέρα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Και κάτι άλλο, ο Ιρανός πυρηνικός, πώς να το πω, ο Οπενχάιμερ του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει το Ιράν, και παρακολουθώ πολύ Λάμπρο, ειλικρινά σου λέω, και Καταριανό και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ακόμα και μέχρι ας πούμε εφημερίδες στο μικρό Μπαχρέιν, που βλέπω ας πούμε σχόλιά τους, τα οποία λένε ότι δεν θα επιτεθεί σε ανταποδοτικό πλήγμα το Ιράν κατά του Ισραήλ τώρα, γιατί περιμένει πρώτον
τον Biden. Δεύτερον, τις εκλογές στο Ισραήλ που οπωσδήποτε είναι πολύπλοκη κατάσταση. Άρα δεν αποκλείεται στην προηγούμενη περίπτωση να έχουμε μια διαφορετική εξέλιξη. Μην ξεχνάμε αυτή ότι ο Biden δεν θεωρεί το Ιράν για το Ισραήλ ότι είναι υπαρξιακή απειλή. Το Ισραήλ λέει ότι το Ιράν για μας, λόγω πυρηνικών προγραμμάτων και λόγω πυραυλικών δυνατοτήτων και λόγω Χεσμπολάχ, Χαμάς και Χούθης, είναι για μας υπαρξιακή δεν απειλή. Δεν υπάρχει πάντως Ισραηλινός οποιασδήποτε πτέρυγας, οποιοδήποτε κόμματος που να μην θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή. Εάν ο Biden θεωρεί ότι αυτό δεν ισχύει, τα πράγματα θα είναι σοβαρά μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Σωστή επισήμανση. Λοιπόν, πολλοί πιστεύανε δηλαδή ότι, και μου το λέγανε αυτά, αλλά είδα και έναν Ισραηλινό αναλυτή, ας πούμε, κεντροαριστερής τάσης πολιτικά, ο οποίος μου λέει ότι η δολοφονία Φαχριζαντέχ πιθανόν σε κάποιους να έδινε πράσινο φως για να κάνουν ανταποδοτικό πλήγμα οι Ιρανοί. Οπότε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ αντιδρούσαν όσο ακόμα είναι ο Τραμπ, και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να το αποφύγει αυτό το Ιράν. Αυτό που βλέπω, Λάμπρο, για να κλείσουμε αυτό στα ευρωατλαντικά, αυτό που βλέπω επίσης είναι το εξής. Η ενδιάμεση τώρα ομάδα μεταξύ Τραμπ και Biden, βλέπω αυτή μία από άρθρα, πάρα πολλά άρθρα, και από μεσανατολικό τύπο, ακόμα και τουρκικό τύπο στα αγγλικά, βλέπω το εξής. Πρώτον, ποια θα είναι η στάση του Biden απέναντι σε αυτό που είχε πει ο Τραμπ σχετικά με την αποχώρηση επιπρόσθετων αριθμών αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Ένα. Δύο. Αν οι ΗΠΑ και ας πούμε βρεθούν σε δύσκολες θέσεις πάλι με τους Ταλιμπάν ή την Αλ-Κάιντα να επανέρχονται δυναμικά στο Αφγανιστάν, θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί. Λογικά, επειδή ο Biden έχει παγκοσμιοποιημένη αντίληψη και επειδή έχει αντίληψη διεθνών συμμαχιών, αυτό φαίνεται τουλάχιστον και από τα όσα λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αλλά και τα όσα έχει το πρόγραμμα του Δημοκρατικού Κόμματος. Αν το διαβάσει κανείς το πρόγραμμα, δεν μπήκαμε σε τις λεπτομέρειες αυτούς τους μήνες λόγω του κοροναβάιρους, αλλά αυτή τη στιγμή θα δει πολύ διεθνιστική αντίληψη και επεκτατική σε συγκεκριμένους χώρους, Ασία, Αφρική, Ειρηνικός, Αρκτικός και πάει λέγοντας. Τώρα, αντιλαμβάνεσαι, κλείνουμε αυτό το σημείο για τη Μέση Ανατολή, ότι το Ιράν όμως πρέπει να κάνει και αυτές υποχωρήσεις, αν είναι να βρεθεί με τον Biden στο ίδιο τρένο, γιατί πρέπει αυτή να μειώσει κάθετα το ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου, την οποία έχει αναπτύξει περισσότερο από ό,τι προβλέπει η συμφωνία του 2015, εξαιτίας του ότι ο Τραμπ βγήκε από αυτή τη συμφωνία και εξαιτίας του ότι και οι Ιρανοί ανταποδοτικά στον Τραμπ βγήκαν για αυτή τη συμφωνία. Άρα, ήδη και στο Ισφαχάν και στο Αράκ και στο Φόρντο, αλλά κυρίως στη βάση της Νατάζν, αυτή τη στιγμή σίγουρα έχει αυξηθεί η ποσότητα του ουρανίου. Άρα ο Ρουχανί, αν θέλει να κάνει κάτι, προφανώς αν πρόεδρος αυτό το εξάμεινο, ίσως να κατεβάσει το πλαίσιο της ποσότητας του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου. Μην ξεχνάτε τις εκλογές, δεν μπορείτε να τις πάρει στο Ιράν με τριοπαθές στοιχείο. Θα τις πάρουν αυτή τη στιγμή αυτοί οι καριερίστες, οι σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι τύπου Αχματινετζάντ, σαν και αυτό θυμάσαι παλιά Λάκρο, που είχαμε πρόεδρο. Άρα αυτή τη στιγμή τα βάζω πολύ ψηλά αυτό, γιατί και κράτησε αυτό που σου λέω και οι ακροατές μας, επειδή τα παρακολουθούν και είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα διεθνή, ότι μπαίνουμε σε κάποια κανάλια διαφορετικά. Επίσης, ένα άλλο θέμα, Λάμπρο, το οποίο νομίζω από Δευτέρα θα το συζητήσουμε, είναι και το θέμα τι γίνεται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι γνωστό ότι η κυρίαρχη ομάδα του Biden δεν είναι θετική στα ΙΑΕ και κυρίως αυτή τη στιγμή στην κυβερνώσιο ελίτ του Εμμύρη. Θέλουν να τους μπλοκάρουν και την πόλη στον F-35. Ακριβώς, αυτή τη στιγμή θέλουν να μπλοκάρουν. Και ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχουν στελέχη αυτή τη στιγμή Αμερικανοί, αλλά είναι και από τον Τραμπ μέσα κάποιοι, που θέλουν να φέρουν κοντά την Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία. Ο Κουσνέρ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο άντρας της Ιβάνκα, ο οποίος είναι στον κόλπο, έτσι ήταν στο Κατάρ, Εμιράτα. Τα Εμιράτα έδωσαν αρνητική απάντηση. Δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν σε συζήτηση με το Κατάρ, που όπως ξέρεις από το 2017 τον Ιούλιο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι σε αντιπαράθεση Αίγυπτος, Εμιράτα, Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία με το Κατάρ, γιατί το Κατάρ έχει σχέση με το Ιράν και συνδέεται και με την μουσουλμανική αδερφότητα. Γι' αυτό τώρα βλέπω σημείο ότι πάνε να σπάσουν αυτό το τετράγωνο με τις επαφές που κάνει ο Κουσνέρ για να φέρει να λύσει το θέμα. Οπότε το Κατάρ με τη Σαουδική Αραβία να ομαλοποιήσουν την κατάσταση, ίσως ακολουθήσει τον Μπαχρέιν, αλλά από εκεί πέρα Κατάρ και από εκεί πέρα τα Εμιράτα και η Αίγυπτος είναι εναντίον επιστροφή με το Κατάρ, το οποίο θεωρούν αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα εχθρικό λόγω μουσουλμανική αδερφότητα, σχέση με Τουρκία κλπ. Δηλαδή, τα τηλέφωνα που έγιναν μεταξύ του βασιλιά Σαλμάν και του Ερντογάν λίγο πριν την τηλεδιάσκεψη για το G20, αλλά και η επίσκεψη στη Τζέντα του Τσαβούσογλου
και η συνάντηση την οποία είχε με τον βασικά με τον Υπουργό Εξωτερικών πρίγκιπα ενώ της Σαουδικής Αραβίας, Στεφάν Αλ Σαούντ, αντιλαμβάνεσαι ας πούμε ότι δημιουργούν θέματα τα οποία αυτά μας αφορούν, δεν τα λέω τυχαία σήμερα. Μας αφορούν γιατί αν αλλάξει η πολιτική όλη αυτή, δηλαδή αν βλέπουν στραβά η Δημοκρατική τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τα οποία εμείς έχουμε υπογράψει αμυντική συμφωνία. Αν δεν προωθήσουν, δεν συνεχίσουν την προσέγγιση των χωρών του κόλπου με το Ισραήλ. Όλα αυτά είναι πολύ αρνητικά για μας. Αν βλέπουν στραβά το Σίσι στην Αίγυπτο, είναι πολύ αρνητικό για μας. Και το θέμα του Σουδάν είναι ζήτημα, γιατί το Σουδάν ζήτησε να έρθουν από τις ΗΠΑ οι κυρώσεις που φέρνουν το Σουδάν στην ομάδα που εμπλέκεται σε state sponsorship of terror, δηλαδή σε υποστήριξη διεθνής τρομοκρατίας διαχρονικά. Οπότε, ας πούμε, περίπτωση ο δικτάτορας του Σουδάν, ο Μποχάν, ας πούμε, είναι σε μια κατάσταση περίεργη. Και βεβαίως μπορεί αυτό το Σουδάν ξαφνικά να γυρίσει ακόμα πιο έντονο με την Τουρκία. Δεν είναι προσοχή αυτά. Τώρα έχουμε στα ευρωατλαντικά που έθιξε. Κοιτάξτε να δεις, η εικόνα η οποία υπάρχει για μένα στηρίζεται σε αυτή την 68 σελίδες paper, το οποίο παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με την ομάδα των 10. Δηλαδή, Wes Mitchell και Thomas DeMaggio, τον πρώην Αμερικανό διπλωμάτη, ο οποίος τώρα είναι μόνιμα στην Ευρώπη, και βέβαια τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών και Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας. Ο οποίος διαβάσει τα recommendations, ο οποίος διαβάσει τις προτάσεις, ο οποίος διαβάσει αυτά, διαπιστώνει ας είναι μια. Ας πούμε ότι, ότι δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να παραμείνει έτσι, ας πούμε, στατικό. Άρα πρέπει να έχει πολιτικές διαβουλεύσεις με πάρα πολλές χώρες ανά τον πλανήτη. Ένα. Δύο. Ενίσχυση των σχέσεών του μέσα στη Μαύρη Θάλασσα με Γεωργία-Ουκρανία. Δύο. Τρία. Εμπλοκή του ΝΑΤΟ ακόμα περισσότερο σε βαλτικές σκανδιναβικές χώρες και μεγαλύτερες δυνάμεις του ΝΑΤΟ να αναπτυχθούν, όπως μου γράφει ένα paper από άνθρωπο που είναι στο Διεθνές Επιτελείο του ΝΑΤΟ, ότι ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι με τη νέα δομή των Αμερικανικών και Νατοϊκών δυνάμεων θα είμαστε ακόμα πιο κοντά στη Ρωσία από τον Αρκτικό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό δημιουργεί επίσης επιπλοκές και σε εμάς και δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Τούρκος, ο οποίος έχει άπειρες προκλήσεις αντίον του ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο επειδή τα υποπέω, αλλά γενικώς εδώ οι Τούρκοι προκαλούν σε πολλά. Και βέβαια μην ξεχνάμε αυτή τη διεθνή διαστάση του ΝΑΤΟ, γιατί όπως ξέρεις υπάρχουν κάπου 41 χώρες οι οποίες έχουν συμμετάσχει και δεν είναι στο ΝΑΤΟ σε νατοϊκές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, είτε στο Αφγανιστάν, είτε στο Ιράκ, είτε στο Κόσοβο, είτε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Να σκεφτεί κανείς ότι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπάρχει αξιωματικός από τη Χιλή, ο οποίος που είναι η Χιλή και που είναι το ΝΑΤΟ. Άρα αντιλαμβάνεσαι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα έχουμε βασικά σημαντικές εξελίξεις αυτό. Τώρα, όπως είδα, η μελέτη την οποία παρουσιάσαν οι 10 αναλυτές, μεταξύ των οποίων ας πούμε και ο Τούρκος που είπαμε, είναι το γεγονός ότι δίνουν έμφαση Λάμπρος σε ορισμένα σημεία, πώς να το πω, μη στρατιωτικών απειλών. Δηλαδή, τι κυβερνοασφάλεια, ένα, αυτά πρέπει να τα κοιτάξει η Ελλάδα πολύ. Yeah, δύο, επιδημίες, πανδημίες και όλα αυτά τα ζητήματα, φυσικές καταστροφές. Τρία, θέματα που άπτονται ας πούμε πολιτικού διαλόγου για υβριδικές απειλές και αντιμετώπιση disinformation και μας πύρουφκα, δηλαδή τους υβριδικούς πολέμους που μας δημιουργεί η Ρωσία κτλ. Τέταρτον, δίνει έμφαση στο τι γίνεται μέσα στην Κίνα, μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή η Κίνα με αυτό που έχει κάνει με το δρόμο του μεταξιού κτλ. Έχει εμπλακεί σε διάφορες χώρες και σε διάφορα λιμάνια που καταλαβαίνω ότι το ΝΑΤΟ θα αρχίσει να δημιουργεί θέματα σχετικά με την κινέζικη εκστρατεία, ας πούμε επιρροή στην Αφρική, στην Ευρώπη και παντού. Άρα και εδώ και με τη Ρωσία, γι' αυτό η Ρωσία ακόμα δεν μιλάει, καλά δεν έχει δώσει συγχαρητήρια στον Biden. Είναι από τις ελάχιστες χώρες που δεν τον έχουν έτσι επίσημα πει, ας πούμε, αυτό νομίζω και ο Πούτιν και ο Όρμπαν. Καταλήγω ότι είναι σε μια φάση που το ΝΑΤΟ πάει σε ανασυγκρότηση, δίνει έμφαση, όπως είδα Λάμπρο, και στα όπλα, στην αντιμετώπιση όπλων μαζικής καταστροφής, χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών, πυρηνικών. Δίνει έμφαση επίσης στο outer space, στο διάστημα, γι' αυτό και τα νέα οπλικά συστήματα και τα ορισμένα άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με σύγχρονες ηλεκτρομαγνητικές τεχνολογίες κτλ. Αυτά μπαίνουν για τα καλά μέσα στο ΝΑΤΟ. Φαίνεται και από ένα τρισέλιδο που πήρε από το International Staff του ΝΑΤΟ που λέει η επόμενη ημέρα μετά τις προτάσεις που κάνανε οι 10 σοφοί άντρες και γυναίκες στον Στόλτεμπεργκ. Και μην ξεχνάμε ότι πάνω σε αυτά, και το είπες προχθές και ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπες, είπες ότι κάθε χώρα από τις 30 της συμμαχίας, ακόμα και οι Σκοπιανοί, θα πρέπει να σημαίνει ότι μέσα να προσαρμοστούν για το που πηγαίνουν τα πράγματα. Σε εποχή Biden, σε εποχή... και γενικά έχουμε και αλλαγή σελίδας στο φάσμα των απειλών που προφανώς θα... την πεντάλια των απειλών που θα έχει να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ ή που θα θέσει προτεραιότητα. Λοιπόν, κλείνουμε... Και κλείνουμε την Τουρκία λέγοντας το εξής, Λάμπρο, το οποίο θα προσθεθεί. Βλέπω ότι η Τουρκία τοποθετήθηκε στη δολοφονία του Γυράνου. Yeah. Όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών Αλφανή του Κατάρ. Αντίθετα, είδα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ήταν η μόνη σκληρή δήλωση ότι ένας επικίνδυνος πυρηνικός επιστήμονας που είναι να τεινάξει τη Μέση Ανατολή
σαν να έλεγε προς το Ισραήλ, καλά το κάνετε. Αφού έχετε σχέση με το Ιράν, όπως έχουμε εμείς με την Τουρκία. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Και από εβδομάδα θα σου πω και ακόμα περισσότερα, τα οποία έχω συλλέξει, γιατί έχω νομίζω σημαντικές εξελίξεις στη μεταπτωτική περίοδο από Τραμπ σε Biden. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Ρούχο για ακόμα μία φορά. Καλό Σαββατοκύριακο, Θανάση Ρούχο, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.